Κυρίες και κύριοι, να δούμε το θέμα που λέγαμε σε σχέση με τις απαντήσεις για το δυστύχημα των Τεμπών, τις οποίες αναζητούν οι οικογένειες των θυμάτων που έχουν ορίσει οι πραγματογνώμονες. Πενταμελής ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις λοιπόν για τη σιδηροδρομική τραγωδία. Ο Νίκος Κοντορούσης θα μας πει περισσότερα. Νίκο. Πριν από λίγο άρχισε λοιπόν η συνέντευξη τύπου των 5 μελών της Επιτροπής Συμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από συγγενείς θυμάτων. Ήδη η πρώτη έρευνα των ειδικών έχει διαπιστώσει σοβαρές παραλήψεις πέραν των ανθρωπίνων λαθών, παραλήψεις δηλαδή επικοινωνίες, αλλά και στα αυτόματα συστήματα ασφαλείας. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που προκαλεί εντύπωση, το οποίο διερευνά η Επιτροπή, είναι η αιτία της φωτιάς που ξέσπασε στο μοιραίο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων. Κάτι που, όπως μας έλεγε νωρίτερα, ένα από τα μέλη ξέσπασε όχι αμέσως όπως θα περίμενε κανείς, αλλά περισσότερο από 20 λεπτά μετά. Κάτι που σίγουρα προκαλεί εντύπωση, όπως και το εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι οι τρεις μηχανές, δύο στην εμπειρογνωμική και μία στην επιβατική, δεν είχαν ζημιές ανάλογα με την πυρκαγιά και τη σποδρότητα της σύγκρουσης. Όλα αυτά θα αναλυθούν σε πολύ λίγο. Απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι αυτά είναι τα πρώτα συμπεράσματα, όχι τα τελικά. Όπως είπαν οι ειδικοί πραγματογνώμονες, έχουν γίνει ήδη αυτοψίες τόσο στον τόπο του δυστυχήματος, όσο και τα συντρίμια στον τόπο που μιλάμε σήμερα. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Αναμένονται και αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας του εφέτη ανεκτή και μετά από αρκετό καιρό θα υποβάλει τις δικές της παρατηρήσεις. Έτσι, αυτά είναι ακριβώς τα πρώτα αποτελέσματα. Βεβαίως με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε αυτό που μόλις ανέφερες, Νίκο, και έχει να κάνει με τη φωτιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση και για αρκετή ώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση, Νίκο Κοντορούση.